Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, να βγάλουμε λοιπόν το μεσοβδομάδα λοιπόν την εκπομπή αυτή, την οποία της Τετάρτης λίγο πολύ δεν υπάρχουν και πάρα πολλά γεγονότα. Σιγά σιγά να τη βγάλουμε όμως εμείς. Έτσι. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε τον Περικλή μαζί μας, έτσι, έχουμε τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο του Απόλλωνα Δοκιμίου, γιατί από εδώ και πέρα μαζί με τον Κώστα Τσιρόη θα σε θεσπίσουμε ότι κάθε Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε περισσότερο θέμα στο ερεσιτεχνικό ποδόσφαιρο, Κώστα, έτσι, στο ερεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό κάθε Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε εδώ μαζί μας από έναν πρόεδρο της Α ερεσιτεχνικής κατηγορίας. Και όταν τελειώσουν τις Α θα πάμε στη Β κτλ. Έτσι που κάθε Τετάρτη, παιδιά, θα είναι το ερεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Παρέα λοιπόν σήμερα με τον πρόεδρο του Απόλλωνα, τον Χρήστο τον Καζατζή, εδώ θα τα λέμε για περίπου μια ώρα. Και όχι μόνο τα θέματα του Απόλλωνα Δοκιμίου, αλλά και γενικά. Και βέβαια, να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Χρήστο εδώ στην πρώτη εκπομπή, γιατί κάνει τα εγγένεια σε αυτή τη νέα εκπομπή. Έτσι, κάνει τα εγγένεια. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Ναι. Όπως λοιπόν πάρει και τα υπόλοιπα, Χρήστο. Έτσι ακριβώς. Πάρει και τα υπόλοιπα. Γιατί όπως πάνε και τα υπόλοιπα, πάει και το ποδόσφαιρο. Και, ναι, πάει και το ποδόσφαιρο και βλέπουμε λοιπόν ότι. Άκου να δεις τώρα. Χρήστο. Είναι ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης. Και ειδικά το ερεσιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο μεγαλύτερος καθρέφτης. Αλλά δεν το υπολογίζει. Δεν το υπολογίζει κανένα. Έτσι ακριβώς. Γιατί από εκεί πρόεδροι. Παράγοντες, παιδιά ματώνουν μέσα στα γήπεδα, οι πρόεδροι και οικονομικά, αλλά δεν τα υπολογίζει κανένας. Τώρα να πούμε κάτι, πριν ξεκινήσουμε, πάμε λοιπόν στα ερεσιτεχνικά. Τώρα οι διεθνείς θέλουν, παιδιά, εδώ με την μεταφερό, θα παίξουν λοιπόν, θέλουν, άκου να δεις τώρα, εντάξει, θέλουν ξεκούραση. Λες και είναι τα παιδιά κουρασμένα. Θέλουν ξεκούραση λοιπόν και σταματάνε πάλι το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί? Για να παίξουν με τα Φερόε. Γάμα εθνική λοιπόν, αν πείτε τώρα και η Ελλάδα όπως είναι, εντάξει, κομματάκι δύσκολο, αλλά με τα Φερόε, ρε παιδιά, να σταματάμε τώρα το πρωτάθλημα. Να παίξουμε μια Γερμανία, να πούμε σταματάμε το πρωτάθλημα. Να παίξουμε μια Αγγλία, με τα Φερόε τώρα σταματάμε το πρωτάθλημα. Και να σας πω και κάτι. Στο κάτω-κάτω της εγγραφής, ποιες ομάδες έχουν στην εθνική παίχτες? Τρεις ομάδες είναι, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχει καμιά άλλη ομάδα υπαρχιακή, λοιπόν, παίκτες στην Εθνική Ελλάδος? Καμία. Γιατί λοιπόν το σταματάνε? Να πει, κύριε, ο Ολυμπιακός δεν αγωνίζεται, ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ δεν αγωνίζεται. Οι άλλοι να παίξουν κανονικά. Δεν το βλέπω εγώ αυτό. Κάθε λίγο ξέντα σχολεία είναι αυτό το πράγμα. Που ψοφάνε να έχουν λοιπόν κάθε λίγο και λιγάκι διακοπές. Σταματήσαν τώρα να ξεκουραστούν οι παιχταράδες να παίξουν με τα Φερόε. Τι να πούμε εμείς. Τέλος πάντων. Αυτά συμβαίνουν πάντα, έτσι. Δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο, είναι και στην Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον εκεί παίζουν με ομάδες. Δεν παίζουν με τα Φερόε τώρα και με τη Μάλτα. Προς Θεού δηλαδή. Ντροπή αυτά τα πράγματα. Να παίξουμε τώρα με τα Φερόε και να κάνουμε διακοπή 15 μέρες το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, την Παρασκευή είναι αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Ο Ιταλός Ριτσόλι θα τους φυρίξει το παιχνίδι, Νικόλα Ριτσόλι. Και από εδώ και πέρα είναι ένα παιχνίδι που, εάν τυχόν δεν πάρει αποτέλεσμα η Ελλάδα, να ξέρετε ότι ο Ρανιέρη, μόλις τελειώσει το παιχνίδι, bye bye θα μας πει, έτσι, αλλά και η Ελλάδα η οποία θα βγει εκτός. Θα βγει εκτός, εάν δεν πάρουμε αποτέλεσμα. Είναι το τελευταίο χαρτί της Εθνικής, αλλά και το τελευταίο χαρτί του Ρανιέρη, αυτός ο αγώνας. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, για να μην παίρνω λοιπόν αμπάριζα τα ποδοσφαιρικά κτλ., θα πούμε απλά ότι. Με το προχθεσινό παιχνίδι το οποίο έγινε τη Δευτέρα, παιδιά, του Ατρομήτου με τον Αστέρα Τρίπολη στο 4-3, αυτή η αγωνιστική μέχρι τώρα ήταν η πιο παραγωγική αγωνιστική. 32 γκολ, παιδιά, σημειώθηκαν. 32 γκολ. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 32 γκολ. Η πιο πραγματικά παραγωγική αγωνιστική της χρονιάς. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να προχωρήσουν και να φτάσουν όχι 32, να τα κάνουν 40 και γιατί όχι, να γίνει πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο. Γιατί πιο κάτω θα δείτε λοιπόν μια έρευνα η οποία έγινε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης πάνω γενικά στο ποδόσφαιρο, έρευνα θα δείτε και θα κλάψετε. Θα δείτε και θα κλάψετε, παιδιά. Θα δείτε λοιπόν γιατί πάει ο κόσμος στο γήπεδο, το πόσο υποτιμά το ποδόσφαιρο ο κόσμος, πώς γυρίζει την πλάτη, θα τα δείτε λοιπόν πιο κάτω αυτά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά για την παραγωγικότητα. Και βέβαια να σας πω ότι την Παρασκευή συνεδριάζει ο συνεταιρισμός της αλφαδικής κατηγορίας, γιατί έτσι τον λένε, συνεταιρισμό, για να βγάλουν βέβαια το πρόγραμμα από την 11η αγωνιστική μέχρι τη 17η. Ασχέτως αν ο ΟΠΑΠ ήδη έχει βγάλει την απόφασή του.
Έχει βγάλει την απόψη και δίνει το παιχνίδι του Πανατολικού με τον Πας Γιάννενα, το δίνει τη Δευτέρα 7 και 4. Τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα 7 και 4, παιδιά, δίνει το παιχνίδι. Βέβαια, εμείς θα περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τελεσίδικα το πώς θα κινήσει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Και αν πραγματικά είναι αυτό το παιχνίδι για τη Δευτέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, σας λέω και πάλι ότι το πρόγραμμα είναι του ΟΠΑΠ. Δεν είναι δικό μου, έτσι, ούτε του Χρήστου, ούτε του Κώστα. Το πρόγραμμα είναι του ΟΠΑΠ. Και ο ΟΠΑΠ δίνει και ποσοστά. Ακούστε τώρα. Από τώρα, 3,80 στο διπλό του ΠΑΣ Γιάννενα, 3,45 η ισοπαλία και 1,75 ο Άσος. Και βέβαια ορισμένοι άρχισαν να ψιθυρίζουν γιατί τόσο ψηλό και τα λοιπά. Δεν φοβόμαστε τίποτα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Πανατολικός. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Κώστα, εμείς γυρίζουμε σελίδα, πάμε λοιπόν στο Χρήστο να δούμε τώρα τι έχει να μας πει για τον Απόλλωνα Δοκιμίου. Χρήστο, είσαι τώρα ο τρίτος πρόεδρος. Είμαι ο τρίτος πρόεδρος. Ελπίζω να είμαι και ο τελευταίος. Και τυχερός, έτσι. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μιας και αυτές οι κατηγορίες, αυτό που είπαμε και στην αρχή, δεν έχουν απολαυές από τίποτα. Ακόμα και από τα εισιτήρια τράκα είναι. Και τα εισιτήρια ακόμα, γιατί τα βλέπω λίγο πολύ. Άλλος μπαίνει λοιπόν από εδώ, άλλος καρφαρώνει, μπαίνει στο αγροτικό κτλ. Δυστυχώς. Πώς συντηρούνται αυτές οι ομάδες? Πώς συντηρούνται? Τίποτα, από την τσέπη μας. Την τσέπη, α? Από διάφορους χορηγούς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιχείρηση. Και ζητάμε τη συνδρομή τους. Δηλαδή, τι, πως μια διαφήμιση του επαγγελματός τους. Αυτά είναι ορισμένα χρήματα τα οποία βοηθάνε όντως να και εμείς να τα επεξέλθουμε στα οικονομικά μας. Ή από συνδρομές μελών, συνδρομές φίλων. Πληρών. Ή έλα αύριο. Ή δεν έχω εντάξει, τώρα, με την οικονομική κρίση που υπάρχει τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Εντάξει. Καμιά φορά παρακαλάμε να μας δώσουν 10 ευρώ και 5 ευρώ. Και 5. Ναι, ναι, για να βγούμε και εμείς στα έξοδα. Διότι, όπως καταλαβαίνεις, όλη η Ελλάδα πλήττεται οικονομικά. Και κοντά σε αυτούς και εμείς και το αριστερικό ποδόσφαιρο. Που είναι ομοδότης του. Αλλά δεν πω τώρα, θα σου πω κάτι, τι ομοδότης θα λέμε τώρα. Εδώ έρχονται καραβιές. Τι ομοδότης. Καραβιές. Καραβιές κάθε λοιπόν. Ναι, ναι. Τώρα ετοιμάζονται τώρα εδώ, γιατί βλέπω ομάδες εδώ, ετοιμάζονται να κάνουν από τώρα μεταγραφές. Τι ομοδότης. Ναι. Πάει, σταμάτησε αυτό που ξέρω. Σταμάτησε το αριστερικό ποδόσφαιρο. Είναι σε μαρασμό με λίγα λόγια. Και στέκονται κάποιες ομάδες, οι οποίες έχουν μια οικονομική ας πούμε, άνεση, ή ας πούμε π.χ. Μεσολόγγι, Άφακτος, η Παλαιομάνινα, η οποία είναι και νεοφώτες στην κατηγορία. Έριξε χρήμα, έριξε λίγο χρήμα. Και κοντά σε αυτούς ακολουθάμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι με το να ρίξουμε χρήμα, με τις ιδέες μας. Δηλαδή πώς. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε παιδιά τα οποία να μην έχουν στόχο, ξέρεις, την οικονομική απολαβή να έρθουν να παίξουν μπάλα σε μια ομάδα, ας πούμε, όπως είναι ο Απόλλωνα Δοκιμίου, ιστορική κτλ. Να έρθουν γιατί το αγαπάνε, γιατί το θέλουν να έρθουν, να το ευχαριστηθούν. Αυτό θέλουμε εμείς. Να θέλουν τη διάκριση, διότι μέσα από αυτή την ομάδα θα διακριθούν. Είχατε απήχηση. Είχαμε απήχηση. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά και σε μικρή ηλικία. Και τα οποία είναι ταλαντούχα, όντως είναι ταλαντούχα τα παιδιά. Και παράδειγμα, να σας αναφέρω ότι στον αγώνα με το Αντίριο είχαμε 8 απουσίες βασικών παικτών. Και αφήσαμε έξω από την 18άδα, αλλά 10 άτομα να φανταστείς. Βάλαμε τις 8 απουσίες μέσα που είχαμε από το. Από τα παιδιά που δεν παίζανε. Ναι, μπράβο, ναι. Και πάλι αφήσαμε από την 25, από την 18άδα άτομα έξω. Είχαμε μεγάλη απήχηση. Και τι, το σημαντικό είναι, όπως είπα, είναι μικρά παιδιά. Έχουμε στην ομάδα μας 16 παιδιά, 16, 17, 18, 19 χρονών, που ο μέσος όρος ηλικίας στην ομάδα μας όλοι είναι γύρω στα 21 χρόνια. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αγώνα με τον αγώνα μας εκπλήσουν. Μάλιστα. Πάντως, όπως θυμάσαι βέβαια και εσύ, ότι ο Απόλλωνας Δοκιμίου ήταν πάντα ημοδότης του Πανατολικού εκείνα τα χρόνια, έτσι. Βέβαια. Ο Πανατολικός ξεκίνησε από το Δοκίμι, πήγε καλό. Έβγαζε το Σούλα, το Λαγραφιώτη, το Σούλα, έβγαζε το Ντέμο, το Ευθυμίου, το Βασίλη, και μετά, το Λαβράνο. Ναι, και μετά που άρχισε λοιπόν οι καραβιές. Μετά οι καραβιές, εμάς μας έριξαν στον τόπο που λένε. Περίμενα τέτοια πορεία φέτος στη φετινή του Απόλλωνα. Έτσι ότι, και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο την πορεία, αλλά και να είναι παραγωγικός σε τέρματα, να βάζει τέρμα. Όπως βλέπουμε είναι πρώτος. Να σας πω, και εμάς, να σου πω την αλήθεια,
Είχαμε κάποια αισιοδοξία, αλλά όχι τόσο μεγάλη αισιοδοξία. Λοιπόν, ότι η ομάδα θα σταθεί στα πόδια της. Διότι, όπως ξέρεις, είχαμε απουσίες βασικών παικτών από την περσινή ομάδα. Μάλιστα. Φύγανε πάρα πολλοί βασικοί παίκτες. Πήγαν σε άλλες ομάδες. Και, λόγω αυτό που είπες, το οικονομικό. Ναι, το οικονομικό. Ναι, εντάξει, λεφτά. Αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν μια οικονομική ευρωστία παίρνουν τους καλύτερους παίκτες από τους συλλόγους, από τους άλλους συλλόγους. Και εκεί αντιμετωπίσαμε πρόβλημα, όντως. Και ήμασταν λίγο προβληματισμένοι. Αλλά όμως, όπως σας είπα, μπορώ να σας πω ότι είμαστε και πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν σε άλλες χρονιές. Αυτά είναι, λοιπόν. Να σας πω, παιδιά, πριν να προχωρήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο του Απόλλωνα και με τον Χρήστο τον Καζατζή, να σας πω ότι δεν ξέρω αν ξέρετε, αυτή η εκπομπή εδώ, γιατί λίγο πολύ, όπως λέει και ο Χρήστος, ξεχνιόμαστε εδώ, μπαίνουμε στο θέμα του Παναθηναϊκού και ξεχνιόμαστε. Αυτή η εκπομπή, να ξέρετε, ότι βγαίνει, έτσι θα το πω λαϊκά, και στο διαδίκτυο. Και υπάρχουν πάρα πολλά φιλικές σελίδες, οι οποίες μας φιλοξενούν. Όπως είναι ο Κεραμιδόγατος, το κοινό των Ετωλών, αλλά και η Μικρή Λίγκα, που βέβαια στεγάζεται, όπως ξέρετε, στην Αθήνα. Και βέβαια από τον Μπάχαρο, το δικό μας, τον Μπάχαρο TV1. Έχουμε λοιπόν τέσσερις σελίδες στο ίντερνετ που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Τέσσερις σελίδες. Η μία είναι ασφαλώς το Μπάχαρο TV και οι άλλες είμαστε φιλοξενούμενοι. Αυτά βέβαια έτσι για να το λέμε, γιατί λίγο πολύ μην πέσουμε μαναχά. Αυτά υπάρχει και άλλο. Και να σας πω και κάτι, αυτά τα οποία μου είπε ο Κώστας εδώ, ότι όποιος θέλει και μπορεί να στείλει ένα βιντεάκι αστείο, ό,τι θέλει ο καθένας, λοιπόν, μπορεί στο email του σταθμού που είναι bachalotv.hot. Έτσι, καλά τα λέω, Κώστα. mail.com. Λοιπόν, να στέλνει λοιπόν κάθε αθλητικό σποτάκι το οποίο έχει και εμείς εδώ θα το παίζουμε. Θα το παίζουμε. Αρκεί να είναι αθλητικό, να είναι χιουμοριστικό και εμείς θα το παίζουμε. Μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε να μας στείλει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει μέσα στο μέσω διαδικτύου. Και βέβαια, πριν προχωρήσουμε, να πούμε καλησπέρα στο Μόναχο. Μάλλον θα πούμε καλησπέρα στον Ντάχαου. Στον Ντάχαου. Καλησπέρα λοιπόν στον Λευτέρη. Καλησπέρα στην Όλγα. Καλησπέρα στον Σταύρο τον Αθανασόπουλο στο Μόναχο. Και καλησπέρα στον κύριο Αντώνη στη Χιλή, και να του πούμε στη Χιλή ότι το σημαίακι του αυτοκινήτου, το λαβαράκι με τη βεντούζα, το έχουμε στα χέρια μας και θα του στείλουμε στην διεύθυνση την οποία μας έχει στείλει. Θέλει λοιπόν στη Χιλή να γυρίζει το αυτοκίνητό του με σημαίακι του Παναδουλικού άνθρωπος. Τι πιο ωραίο. Αφού βρέθηκε εκεί. Τι πιο ωραίο να διαφημίζουμε και λίγο τον τόπο μας. Θα το στείλουμε ταχυδρομικό ή δεν ξέρω από εκεί. Θα τα στείλουμε λοιπόν στον κύριο Αντώνη. Όσα αυτά, γιατί μας παρακολουθεί μέσω διαδικτύου. Αυτά. Τώρα, φέρεις, Χρήστο, αν θυμάσαι καλά, είχαμε εδώ, αυτό το λέω γιατί τώρα. Βλέπουμε εδώ το τοπικό πρωτάθλημα κτλ. Είχαμε ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου στην ΑΕΣΤΗ κατηγορία. Για να μην πάρουμε παλιά. Που είχαμε λοιπόν Κένταυρο, που είχαμε Ήφαιστο, που είχαμε Ακαρνάν, που είχαμε Κρόνο. Πέρυσι λοιπόν είχαμε την ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου και είχαμε και τον Αστέρα. Και φέτος αυτή η πόλη μετά τον Πανατολικό δεν υπάρχει ομάδα άλλη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Δυστυχώς. Αυτό είναι κατάδια για τον Αγρίνιο. Δεν πάει κάτι καλά. Δεν πάει κάτι καλά δηλαδή όσον αφορά στους παράγοντες ή όσον αφορά ότι ποδοσφαιριστές, αυτό που είπες, θέλουν χρήματα και ψάχνουν ομάδες εκτός πόλης κτλ. Είναι όλα μέσα αυτά. Αυτά που λες είναι όλα μέσα. Έτσι. Δεν υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι να ασχοληθούν σοβαρά με το άθλημα. Μετά και οι ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε, κοιτάνε τώρα να πάνε κάπου να πάρουν 5 δραχμές. 5 δραχμές. Ναι, να πάνε να πιούν λόγω οικονομικής και όπως είπαμε και πριν. Να πιούν το καφεδάκι, να μην ζητάνε τον πατέρα κτλ. Τι να πω, είναι κατάδια αυτό για το Αγρίνιο. Μια πόλη 100.000 να μην έχει μια ομάδα στην Α κατηγορία. Τοπικό, δεν υπήρχε χρονιά. Ναι, δηλαδή, εκτός από την περσινή χρονιά που είχαμε τον Αστέρα, τον Αστέρα και την Nike. Οι προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε ομάδα. Καθόλου. Δεν υπήρχε ομάδα. Μετά τον Κένταυρο τελείωσε. Όπως το λες. Και λέμε τώρα, ολόκληρη πόλη, ρε παιδιά, να είναι όλη η πόλη στη σκιά του Πανατολικού μια ομάδα Α τεχνικής να παραμείνει στην κατηγορία. Αν πει τώρα. Ως τον Αστέρα, εντάξει. Πάντως, επειδή γνωρίζω λίγα πράγματα έτσι για το τοπικό εδώ και ειδικά για τον Αστέρα, Αγρινιού και τα λοιπά εκεί πέρα, λοιπόν, κάνανε προσπάθεια παράγοντες. Δεν μπορεί να φανταστείς τι προσπάθεια κάνανε να κρατήσουν την ομάδα. Τις ομάδες. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω τι αυτή. Ίσως στο γήπεδο, στο γιατί Αστέρα, το γήπεδο, δηλαδή ήταν ένα γήπεδο που έχει εκεί, δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Α, του Καραπαπά. Του Καραπαπά, ήταν ένα γήπεδο, ένα χωράφι δηλαδή. Πού να παίξει μπάλα η ομάδα εκεί πέρα. Και όποια ομάδα πήγαινε εκεί πέρα. Δηλαδή. Λοιπόν,
και οικονομικά αυτό που είπαμε, ότι δεν πηγαίναν παίκτες δίχως να πληρωθούν. Και προσπαθούσαν από τα σπλάχνοντας που λένε μέσα από το παιδικό που είχαν και τα λοιπά να, με τους, να βγάλουν πρωτάθλημα δηλαδή με, από μέσα τους. Τους κατάλαβα, μέσα από τα σπλάχνα. Μέσα από τα σπλάχνα δηλαδή να μην κάνει τις, αυτές τις μεταγραφές και να... Να ας πούμε ότι να πάνε να λειτουργήσουν να με λιγότερα έξω. Να πω κάτι. Μια και το, αν θυμάμαστε καλά, τώρα χρόνια το Δοκίμι είχε ξηρό γήπεδο. Τώρα με το Χορτάρι τι γίνεται τώρα, ωραία, ε. Ναι, τόσα χρόνια παίζει και φλόγα γήπεδο. Ναι. Παίζει και φλόγα. Ναι, φέτος φιλοξενούμε και τη χρόνο. Και τη φλόγα από Λεωμάνινας, η οποία δεν έχει γήπεδο με Χορτάρι στο χωριό του και προσφερθήκαμε εμείς να τις παραγωγήσουμε το γήπεδο. Και παίζετε την Κυριακή μαζί. Και παίζουμε το Σάββατο μαζί. Το Σάββατο μαζί. Το 3 ώρα και καλούμε όλους να έρθουν να δουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα παίξουν δύο από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Θα να πω για το γήπεδο δύο λόγια. Ότι πρέπει και ο Δήμος να μας βοηθήσει. Δεν γίνεται να μπορέσουμε εμείς να συντηρήσουμε ένα γήπεδο με χορτάρι. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν έχουμε. Θέλει το κούρεμα. Θέλει γεωπόνο. Εμείς δεν έχουμε τις γνώσεις. Ίδρυψη έχουμε κάνει. Ναι, γεώτρηση υπάρχει ίδρυψη. Λοιπόν, θέλει γεωπόνο να το βλέπει. Γιατί να μας λέει. Δηλαδή, όπως το έφτιαξε ο Δήμος, το παράτησε. Γιατί ξέρει, γιατί σε μια συζήτηση που είχαμε τότε τον αντιδήμαρχο του κ. Σφυρί, καυχόντριγε αυτό το γήπεδο. Ναι, όντως, ήταν στολίδι. Είναι αυτοκέφαλο. Λέει, διοικείται μόνο του, κουρεύεται. Δεν κουρεύεται πότε, μόνο του κουρεύεται. Πριν λίγο καιρό, ας πούμε, απευθυνθήκαμε στο Δήμο γιατί είχαν πρόβλημα για το χορτάρι. Και το τρακτέρ που είχαν, που έκανε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλασμένο. Και πηγαίναμε σε διάφορους ιδιώτες, ναι, πληρώναμε από την τσέπη μας, από αυτά που μας περισσεύανε για το σπίτι μας, θα δίναμε για το χορτάρι, δηλαδή. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να βγαίνει μια ομάδα, σαν τη δικιά μας αριστεχνική ομάδα, να συντηρεί γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα. Και κάτι άλλο να πω για το γήπεδο, στο πίσω μέρος του γήπεδου έχουμε μια έκθεση μεγάλη, που οποία τώρα τη διαμορφώνουμε και κάνουμε τις προπονήσεις εκεί, ας πούμε, σαν βοηθητικό. Σαν βοηθητικό. Και είναι ένας χώρος πολύ ωραίος και προσκαλούμε τους Αγρινιώτες να έρθουν να κάνουν τη βόλτα τους. Διότι είναι πολύ ωραία. Θα συμφορηθεί και το ΔΑΚ. Δηλαδή, με αυτή την πρόταση που κάνω. Δηλαδή, ναι, είναι ένας χώρος πολύ μεγάλος πίσω, ο οποίος προσφέρεται να κάνουν την πόλτα του. Να πάνε το παιδί του. Και αυτό είναι σχεδόν με χόρτο φυσικό. Δηλαδή. Όχι ότι το σπήραμε, το έχουμε φτιαγμένο, αλλά χόρτο φυσικό. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, και εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντη Μολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Βυθιστείτε στη λαχταριστή σοκολάτα. Φλερτάρετε με τις φρουτώδεις γεύσεις. Νιώστε την καραμέλα να λιώνει απαλά στο στόμα. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Φίνες εκλεκτές γεύσεις από ολόφρεσκα αγνά υλικά. Για τους λάτρεις των γλυκών απολαύσεων. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Καζατζή και Σαλάκου 17. Τηλέφωνο 0641-21-113. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Ονειρεμένες γεύσεις.
Benzema with a beautiful control and flick that is buried by Hamas. Oh, what a goal from the assist to the shot. A masterpiece. Vargas. Fisted away spectacularly by Courtois. Only as far as Pep. Charlie Austin has got Rangers level. Ingranaggio, stimoli e qualità, velocità e classe, in un pomeriggio che a forza di pronunciarli potremmo finire gli aggettivi. Fin dal secondo minuto, un minuto acrobatico, firmato con Sadio Higuaín. A rechazarle la pelota che hay en el interior del área y llega, ojo, gol! Salvio, Talisca, vai disto, atirou, mas gol! O que é que o Bayern tem? Grave errore di Pizarro, anche Pizarro subentrato. Parte Eder, tre avversari contro di lui, ma lo slalom è vincente da parte di Eder, che dopo decine di metri di corsa riesce a mantenere la lucidità per il gol. Περιοχή. Ο Φαν Φράν και τώρα ο Ραούλ Γκαρθία. Γκολ! 0-1 με τον Κόκκε. Βρασιλιέρη, πιατό, επιτυχία. Ούνταρ! Γκολ! Βε τε πάτσελε! Βρασιλιέρη, πιατό, επιτυχία. Purificado para todos. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σας πω κάτι πριν να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εμείς μπάχαλο είναι η κομπιπηδία, έτσι λέγεται. Λοιπόν, τουρλού τουρλού τα πάμε. Λοιπόν, ήρθε κόκκινο παιχνίδι. Κόκκινο παιχνίδι και ασφαλώς ξέρετε λοιπόν ποιο φωτογραφίζει, έτσι. Ποιο φωτογραφίζει. Όταν λοιπόν ήρθε κόκκινο παιχνίδι, ξέρετε εμείς πού θα το γράψουμε. Τώρα μην πω γιατί ο σχεδόν θα το κόψει, έτσι. Στέλνει ο ΕΦΑ, στέλνει ο φακέλος εδώ, κόκκινο παιχνίδι. Λέει, α, τώρα Ολυμπιακός Παθραγικός, λέει, παίξατε τη διαφορά στα τρία γκολ. Και κόκκινο παιχνίδι. Κόκκινο ήταν. Ολυμπιακός του κέρδισε. Κόκκινο. Εμείς ξέρουμε τα βάζουμε τα κόκκινα παιχνίδια λοιπόν, παιδιά, έτσι. Κόκκινο παιχνίδι. Τώρα, να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένα άλλο φάρμακο, γιατί ξέρεις λίγο πολύ, ο Έλληνας ψάχνεται, ρε, πούστη, ψάχνεται να βρει, Τώρα υπάρχει και άλλο περίπτωση. Θα μην ξέρει τίποτα ο Ολυμπιάκος. Να έκατσε λοιπόν ο Παθραγικός, να έφαγε 4-5 γκολ πόσα έφαγε και να μην ξέρει τίποτα ο Ολυμπιάκος. Υπάρχει και αυτό τώρα. Θυμάστε κάποτε που μας βγάλανε Πανατολικός Ιωνικός, λοιπόν, όταν ο Πανατολικός κέρδισε 4-1 τον Ιωνικό. Μας βγάλανε μας κόκκινο το παιχνίδι και δεν ξέρουμε τίποτα. Το είχε κάνει μόνο του ο Ιωνικός για τα οικονομήσει. Μόνο του. Έκατσε λοιπόν και έφαγε 4 γκολ. Το είχαν παίξει κάποιοι μάγκες εκεί 3 γκολ διαφορά και τελείωσε η δουλειά. Έτσι τώρα έγινε και αυτό. Μα θα πει, έρχονται δεν ξανά, έρχονται φακέλοι. Εμεί ξέρουμε κάνα στα υπόγεια, στα συρτάρια μέσα, σε μπαούλα. Βάζουμε λοιπόν μέσα σε μπαούλα του χώρου με αυτού του φακέλου. Δεν μα ενδιαφέρει. Πόσοι φακέλοι θα φύγουν. Και πόσοι θα έρθουν ακόμα. Και να σα πω κάτι. Ας κοιτάξουμε και λίγο λοιπόν η UEFA και κάτι άλλα παιχνιδάκια στην Ευρώπη εκεί, έτσι. Κάτι ισπανικά, κάτι αγγλικά με μεγάλα σκόρ εκεί, έτσι. Κάτι γερμανικά. Όχι μόνο στην Ελλαδίτσα τώρα, επειδή πήραμε το όνομα δηλαδή εδώ. Άντε λοιπόν, πέσανε όλα τα κοράκια πάνω της, κάθε λίγο και λιγάκι. Μόνο εδώ είναι τα κόκκινα παιχνίδια. Στην Τουρκία δεν είναι. Στην Βουλγαρία δεν είναι. Α, πάρουμε έτσι. Στην Ιταλία δεν είναι. Άντε τώρα, τέλος πάντων. Παντού είναι, αλλά δεν βλέπουν να πηγαίνουν αλλού όμως. Έτσι, τέλος πάντων. Είμαστε εύκολος στόχος. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα, ακούστε. Θέλω να πω κάτι γιατί το ακούσαμε αυτό, έτσι, σε ραδιοφωνικές αθηναϊκές εκπομπές. Λοιπόν, όταν οι φίλαθλοι, σε ραδιοφωνικές, όταν ρωτούν τώρα φίλαθλοι, παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε και του λένε ρε παιδιά, γιατί ψάχνουν όλες οι ομάδες, το άρχισαν να ψάχνουν για παίχτες. Και ορισμένοι είπαν όσον αφορά για τους Σίσιτς.
για το, συγγνώμη, για τον Μαρτίνες του Πανατολικού. Και λέει, ρε παιδιά, κοιτάξτε λίγο στο Αγρίνιο, λέει, υπάρχει ένας μπαλαδόρος που λέγεται λοιπόν Μαρτίνες. Και εσείς τον βγάλατε πέμπτο, τον βγάλατε πρώτο με 5 ασίστ. Πρώτος στις ασίστ είναι ο Μαρτίνες στην Ελλάδα. Σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Εσείς τον βγάλατε, τον βγάλαμε εμείς. Εσείς που κάθετε εκεί με τους μεγάλους εκεί τα μεγάλα μολύβια και βγάζετε και τα καταγράφετε. Πρώτος ο Μαρτίνες στις ασίστ με 5 ασίστ λοιπόν. Θα την παραπεί, έδωσε 5 πάσεις για να βάλει γκολ. Και τον έχετε πρώτο. Και όταν σας ρωτάνε φίλοι για το Μαρτίνες, εσείς οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, ξυρίζετε τη μύτη. Έλα μωρέ τώρα Μαρτίνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι δηλαδή είναι ο Μαρτίνες. Πώς φυριστείς δεν είναι. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό εάν λοιπόν κάνει λιγοστέψει τον ατομισμό του, τον ατομισμό γιατί έχει το κάτι παραπάνω να κάνει κάποια τρίπλα και τα λάθη, γιατί είναι πρώτος στα λάθη, είναι και πρώτος στα λάθη. Λοιπόν, θα γίνει ένας τέλειος ποδοσφαιριστής. Τι άλλο θέλετε, λέει. Ξυγίζετε. Κάνετε λοιπόν μορφασμούς και ξυγίζετε τη μύτη. Όταν σας λέει το Μαρτίνες. Οι άλλοι είναι καλύτεροι. Έχετε καλύτερους λοιπόν. Έχετε καλύτερους. Δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε και αυτό το θέμα. Εσείς μάλλον θέλετε σύσυντ. Εσείς μάλλον θέλετε σύσυντ, παιδιά. Να λέει τώρα ότι αν δεν μου ζητήσουν συγγνώμη, κάποιο θα δείρω. Λέει ο Σίσης σήμερα. Και βέβαια λέει και ποιο, γιατί τον Κατούζο το λέτε αυτά έτσι. Θα το δείρω, λέει και θα φύγω. Και βέβαια έτσι ήταν σε απολογία. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι τελειωμένη η υπόθεση όσον αφορά με το Σίσης στον Όφη. Αυτά τώρα. Τέτοιους παίχτες θέλετε. Δεν θέλετε τώρα ήσυχους παίχτες, μαρτύρες και τα λοιπά. Σας θέλετε τσαμπουκάδες, να σας βρίζει, να σας βαράνε, να σας κλωτσάνε, να σας φτύνουν. Τέτοιους θέλετε. Τέτοιους θέλετε. Να τους λέτε ότι α, μωρέ, είσαι μπουκ, φτιάχνεις παιχνίδια και τέτοια, να τα παίρνεις στο χρανίο όσο είσαι. Αυτά είναι. Τέτοιους θέλετε. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα, ας πάμε εμείς να πούμε κάτι τώρα εδώ. Προπονητής. Α, ναι. Κεφάλαιο προπονητής. Βέβαια, κεφάλαιο. Κεφάλαιο προπονητής. Βέβαια. Εμείς είχαμε την τύχη. Και αυτός χωρίς αμοιβή είναι. Μια μικρή για τις βενζίνες. Μα ο άνθρωπος καλά και περισσότερα δηλαδή. Τις βενζίνες και πέρα. Τα λοιπά. Και, ναι. Λοιπόν, το θέμα προπονητή, είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν προπονητή, παιδαγωγό καταρχήν και άνθρωπο και επιστήμονα. Είναι ο Πάνος ο Τούρκας, ο οποίος έχει δώσει και την ψυχή του μέχρι τώρα για την ομάδα. Και πέτυχε όμως. Και πέτυχε. Όντως πέτυχε. Έχει καταφέρει να έχει μια οικογένεια. Και με δουλειά και με αλήθειες. Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Έτσι, πριν σε διακόψω. Μήπως τυχόν πιάνει καλύτερα σε αυτό το πρωτάθλημα η οικογένεια παρά το χρήμα και έτσι, ο επαγγελματισμός. Ακριβώς, έτσι, έτσι, έτσι. Μήπως τυχόν πρέπει να είναι, να γυρίσει η προπονητή ώστε να φτιάξουν μια οικογένεια. Είναι όλοι οι παίκτες φίλοι μεταξύ τους. Ναι. Βγαίνουν έξω. Και οι ξένοι που έχουν έρθει στο δοκίμι, στους οποίους έχουν την τύχη να είναι όλοι καλά παιδιά, δεν μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Και δεν ήρθαν και λίγοι, ήρθαν 16 άτομα περίπου, 15 άτομα, τα οποία είναι σαν χαρακτήρες ό,τι καλύτερο. Δηλαδή έχουμε μείνει έκπληκτοι. Πόσα αδελφή αριθμοί τώρα του δοκίμι. Τώρα ακριβώς δεν μπορούμε να πάντως φτάνουμε τα 28. 28 δελτία να πω. Ο κόσμος βοηθάει κάτι. Ο κόσμος. Φέτος γίνεται μια προσπάθεια να έρθει ο κόσμος κοντά μας. Και μπορώ να πω ότι βοηθάει. Έρχεται. Δηλαδή έρχεται κοντά μας κόσμος ο οποίος είχε να έρθει χρόνια στο γήπεδο. Χρόνια στο γήπεδο. Πολλά χρόνια. Μήπως επειδή είναι η θέση τώρα. Δεν είναι η θέση, δεν ξέρω γιατί. Γιατί έρχονται παρακολουθούν τις προπονήσεις που έχουν και βλέπει τη δουλειά που γίνεται. Τους αρέσει. Δηλαδή. Γιατί κάποτε να σου πω κάτι, ότι ούτε οι γονείς του ποδοσφαιριστών δεν πήγαινε. Ούτε οι γονείς φέτος βλέπουμε ότι κάτι κινείται. Έρχεται ο κόσμος. Είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή από την παρουσία των φιλάθλων και στα εκτός έδρας παιχνίδια που κάνουμε. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα μπορώ να πω. Μπορεί να είναι δύο ταχυτήτων, με λίγα λόγια. Δύο ταχυτήτων, όχι τριών, Μπορεί και τρία, εντάξει, αλλά να του πω δύο, να μην πω τρία. Τριών ταχυτήτων. Γιατί εντάξει, όλες οι ομάδες είναι λίγο πολύ εισάξεις, αν εξαιρέσεις τρεις-τέσσερις ομάδες, οι οποίες έχουν στόχο τον πρωταθλητισμό. Έτσι.
και μπορεί να υπάρξει και κάποια έκπληξη, να πεταχτεί μέσα, κάποια ομάδα μέσα ναι. Έτσι. Πάντως σε αυτές θα γίνει μάχη μεταξύ. Θα γίνει μάχη, βλέπω Νάφακτο, Μεσολόγγι, Παλαιομάνινα και Όμηρο, να αυτές να κουντραριστούν το οποίο θα βγει πρωταθλητής. Ωραία, μόνος τώρα είναι αυτό να πω κάτι. Ότι γιατί, αλήθεια Χρυσό, πάντα αυτά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ομάδες να είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο από την Αγία Λίουσα και κάτω και από εδώ πάνω να μην υπάρχει ομάδα, να είναι μέσα στο team. Ίσως εκεί να ενδιαφέρονται περισσότερο παρά να ρίχνουν χρήματα, διότι η Άφνος είναι μια πόλη ολόκληρη, έχει μια ομάδα, την Άφνος, τον Αστέρα, το Μεσολόγιο το ίδιο, είναι μια ιστορική ομάδα. Λοιπόν, ο Όμηρος είναι ένα κεφαλοχώρι με οικονομική ευρυστία, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και οι άλλες ομάδες, ας πούμε, εμείς από κάτω προσπαθούμε, τι να πω. Τι λέει στο τέλος να κόβει το νήμα, μία από τις δύο. Μεγάλες πόλεις όπως λες, ή Μεσολόγγι, Νάφακτος. Μέχρι τώρα δεν έχω δει όλες τις ομάδες μεγάλες. Έχω δει την Παλαιομάνινα, σε κάτι φιλικά που κάναμε μεταξύ μας δηλαδή. Ναι. Και το Μεσολόγγι, Νάφακτο και Νεοχώρη δεν έχω γνώμη. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα, βλέπω ότι Νάφακτος πάει τρένο που λένε. Πάει τρένο, ναι, έχει βγάλει όλα τα ντέρμπι σχεδόν αλόβητη. Όχι μόνο αυτό, μπορώ να σου πω ότι έχει την καλύτερη επίθεση. Νάφακτος είναι παιδιά η καλύτερη. Χώρια που είναι με την καλύτερη άμυνα 4 γκολ, αλλά έχει και την καλύτερη επίθεση. Ναι, και μετά είστε εσείς. Και εμείς. Είστε εσείς. Και εμείς πάμε πολύ καλά στην επίθεση. Είστε ακριβώς εσείς. Το Δοκίμι έχει παιδιά 16 γκολ και η Νάφακτος έχει 17. Έχει πετύχει λοιπόν 17. Οι καλύτερες επιθέσεις στην Άλφαρος Τεχνική. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Ναι. Τώρα. Λοιπόν. Δεν είπαμε βέβαια ποια ομάδα βλέπουμε να κόβει τον ύπο. Ποια να κόβει, εντάξει, είναι λίγο νωρίς πιστεύω. Αυτό θα κρυθεί στα μπαράζ βέβαια. Έτσι. Ναι, τώρα ναι. Δεν είναι ποια ομάδα είναι και πρώτη. Απλώς θα έχει ένα πλεονέκτημα βαθμών κτλ. Εκεί στα μπαράζ θα κρυθεί. Διαιτησία καλά σας πάει έτσι. Η διαιτησία μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο παράπονο με τη διαιτησία. Ελπίζουμε να πάει όπως πηγαίνει και τώρα. Ούτε εσύ ούτε ο Πανατολικός. Ούτε εσύ ούτε ο Πανατολικός. Ούτε ο Πανατολικός. Ναι, βέβαια. Εντάξει, και εμείς είμαστε μια ομάδα ήσυχη, δεν θέλουμε να δημιουργούν προβλήματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και ο διαιτητής νιώθει όταν βλέπει μια ομάδα η οποία δεν του δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, αποδίδει καλύτερα, πιστεύω. Ούτε βρυσίες έχουμε απ' έξω από το γήπεδο που είχαμε άλλες χρονιές κτλ. Δηλαδή έρχεται στο γήπεδο και το ευχαριστείται και ο διαιτητής ακόμα. Και πάρα πολλοί μας έχουν δώσει συγχαρητήρια. Γι' αυτό που πετύχαμε. Τι δηλαδή, απομακρύνατε τους ταραξίες. Προσπαθούμε, ναι, επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται άμεσα και να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στη διαιτησία και τα λοιπά. Να μην έχουν προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Γιατί και αυτοί κάνουν ένα δύσκολο έργο. Έτσι. Πρέπει να αποφασίσεις σε κλάσμα δευτερολέπτου μέσα το τι θα σφυρίξουν. Οπότε κάποια φαλτσοσερίσματα θα υπάρχουν βέβαια, αλλά όχι σοβαρά. Μια και ανέφερε ο Χρήστος λίγο όσον αφορά τον Πανατολικό, να σας πω ότι η παιδιά την επόμενη αγωνιστική επιστρέφει ο Μορένο, θα είναι παρόν λοιπόν με τον Μπάς Γιάννα, θα είναι λοιπόν, έχουμε και αυτή την 15 μέρες διακοπή, λοιπόν από θεραπεία πλήρης, θα είναι λοιπόν παρόν με τον Μπάς Γιάννα. Ο Κουτρουμάνος θα είναι απόν, μιας και συμπλήρωσε 4 κάρτες και είναι λοιπόν δηλωμένος να μην αγωνιστεί αν χρειαστεί λοιπόν με τον Μπάς Γιάννα. Από εκεί και πέρα θα σας πω και ο Κέβιν την επόμενη αγωνιστική μετά στη Λιβαδιά θα είναι λοιπόν ο επόμενος που θα απουσιάζει, μιας και ο ίδιος και αυτός λοιπόν ο Κέβιν συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες. Τώρα βέβαια στη Λιβαδιά παιδιά μπορεί να βρούμε και νέο τεχνικό όπως πάντα πράγματα. Έτσι, εκεί λοιπόν ο Κομπότης τα έχει πάρει στο κρανίο, δεν ξέρει τι να κάνει και ποιος να μπαλώσει την ομάδα. Τη βλέπει λοιπόν στις τελευταίες θέσεις και προσπαθεί. Και δεν υπάρχει μια περίπτωση λοιπόν όταν θα πάμε στη Λιβαδιά να δούμε και νέο τεχνικό. Να δούμε και νέο τεχνικό γιατί με τον Παντελίδη εκτός και αν γίνει, γιατί ξέρετε πώς γίνονται τα θαύματα έτσι παιδιά, ξέρετε πώς γίνονται τα θαύματα, εκτός και αν γίνει κάποιο θαύμα. Σας λέω απλά τώρα ότι με τον Μορένο ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις να μείνει μετά τα Χριστούγεννα στον Πανατολικό. Ο προπονητής της Μπράγκα έχει ξεσαλώσει παιδιά. Έχει ξεσαλώσει. Είναι η μόνη απέτηση την οποία έχει από τη διοίκηση να του φέρουν τα Χριστούγεννα και πάλι το Μορένο στην ομάδα του. Επί τη απουσία του πρώτου βέβαια σέντραφόρ το οποίο έχει γιατί θα συμμετέχει στο Κόπα Αφρικα. Λοιπόν, έχει πέσει με τα μούτρα να ξαναφέρει τον Μορένο στην ομάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Πανατολικός στις χειμωνιάτικες μεταγραφές θα είναι λοιπόν για ψάξιμο και πάλι
για σεντραφόρ. Μην πείτε τώρα θα μείνουμε τώρα με τον Άλβες, έτσι. Καλό το παιδί, χρυσό το παιδί, έτσι, όλα χρυσά. Αλλά όταν το βλέπεις τώρα στην Κέρκυρα από τα τρία μέτρα και δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, τι να κάνεις δηλαδή. Δηλαδή επιμένουμε ολόκληρο δεύτερο γύρο που αρχίζει και ο δεύτερος γύρος είναι πάρα πολύ δύσκολος μέχρι την ένατη αγωνιστική. Δεν ήταν μόνο ο πρώτος γύρος που είχαμε τα δύσκολα, έρχεται ο δεύτερος. Και με τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια που έχουμε Ξάνθη Παθρακικό, γίνονται 9 τα παιχνίδια, παιδιά. 9 συνεχόμενα. Άντε τώρα, λοιπόν, τι θα γίνει. Θα τη βγάλουμε τον Άλβες. Άρα θα είμαστε λοιπόν, ή θα παίξουμε με τον Βασιλείου, ή θα είμαστε το γάιδαρο Καβάλα, να ψάχνουμε λοιπόν πάλι για σεντραφόρ. Εάν τελεσυνδικήσει, βέβαια, αν τελεσυνδικήσει, η απόφαση της Μπράγκα να τον πάρει τα Χριστούγεννα. Πάντως σας το λέω και πάλι ότι ο προπονητής της Μπράγκα έχει επαναστατήσει. Τον θέλω πίσω το αυτό, βλέπει και ότι πάει πάρα πολύ καλά και το θέλω να τον έχω εδώ, να τον προπονήσω, να μπει στην ομάδα, να είναι έτοιμος μετά τα Χριστούγεννα κτλ. Τώρα, ας ελπίσουμε παιδιά ότι τουλάχιστον κάτι θα βρεθεί, κάποια λύση θα βρεθεί και θα τον έχουμε τουλάχιστον και μετά τα Χριστούγεννα εδώ. Γιατί μία τραυματισμός, μία από εδώ, μία από την αρχή που δεν είχε παίξει, δεν είναι πολλά τα παιχνίδια τα οποία πρόσφερε στον Πανατολικό, ασχέτως με τα 5 γκολ τα οποία έχει πετύχει. Αυτά. Τι να σας πω τώρα. Μακάρι λοιπόν να έρθουν ανάποδα τα πράγματα και να γίνουν όπως τα λέμε εμείς. Να έρθουν υπέρ του Πανατολικού. Τώρα, ο Πανιόνιος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση νέου τεχνικού. Θα το πούμε αυτό. Ναι. Γιατί βλέπουμε και εδώ και στο Ερεστεχνικό. Και στο Ερεστεχνικό ήδη έχουν αλλάξει εκεί 5 ομάδες. Θα το πούμε πιο πάνω. Ναι. Λοιπόν, είναι μάλλον το επάγγελμα τέτοιο. Ναι, να πούμε και τ' άλλο ότι εμάς μας είχαν ότι θα αλλάξουμε πρώτο προπονητή. Γιατί? Και είμαστε και πρώτοι που θα πέσουμε. Γιατί? Γιατί αυτό? Πώς είχε... Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε αυτό, πώς βγήκε, ας πούμε, έτσι έξω. Δηλαδή, πώς πριν αρχίσει η ομάδα να. Πώς, γιατί. Μας είχαν βγάλει πεσμένους, μας είχαν βγάλει ότι. Δηλαδή, είχαν βγάλει τον προπονητή το δικό μας ότι θα φύγει πρώτος. Αλλά σε κάποιους έπεσαν, πέσανε μέσα βέβαια, έτσι, τα προγνωστικά, αλλά εμείς το διαψεύσαμε. Όσο αφορά το δικό μας, τη δικιά μας ομάδα. Έτσι. Και όπως επειδή σε έβλεπαν ότι ξέρεις δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που είπες ότι καλούσαμε παίχτες ότι χωρίς χρήματα και έλεγα πού να πάει τώρα το δοκίμι. Πού να πάει το δοκίμι, αλλά δεν ξέρω το δοκίμι έχει, είναι όπως είπαμε και στην αρχή, είναι οικογενειακή ομάδα. Οικογενειακή ομάδα, αλλά έχει στο αίμα το ποδόσφαιρο μέσα. Λοιπόν, ο Τσιόλης παιδιά, όπως δείχνει, αλλά εδώ τώρα έχουμε μια διαφορά. Οι παίχτες βέβαια στηρίζουν τον Τερζόπουλο και γίνεται μια μάχη. Οι αρχηγοί λοιπόν σήμερα πήγανε στη διοίκηση και λέει: εμείς δεν θέλουμε αλλαγή προπονητού, θέλουμε τον Τερζόπουλο, ασχέτως τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει. Εντάξει, τώρα ατυχές, ξέρουν τι να πούμε. Τώρα έχουν αποτελέσματα τα οποία ανάλογα και με την ομάδα την οποία και τους παίχτες, τους οποίους έχει πάρει διοίκηση. Άμα είχε πάρει λοιπόν το Μέση και το αυτό, δεν χρειάζεται ούτε ο Τερζόπουλος να κάτσει στον πάγκο. Έτσι είναι τα πράγματα. Εάν δεν παίρνει ποδοσφαιριστάς, μετά φταίει ο προπονητής. Και πήγαν οι αρχηγοί λοιπόν στην ΠΑΕ σήμερα και λένε: όχι, εμείς θέλουμε τον Τερζόπουλο. Αλλά να όμως που η διοίκηση ήδη έχει μιλήσει με τον Τζιόλι και το θέλει οπωσδήποτε τώρα. Το θέλει οπωσδήποτε γιατί υπάρχει διακοπή να κάνει λέει μια μίνι προετοιμασία. Άντε ψάξε, θα βγω και κούρεστο τώρα εκεί μέσα τι θα γίνει. Στο τέλος θα δείτε ότι θα τα πάρουν στο κρανίο οι ποδοσφαιριστές, θα πάρει τον Τζιόλι. Πανιόνιος μια ζωή. Μια ζωή, κάπως έτσι είναι. Μια ζωή έτσι. Ναι, ναι. Μια ζωή. Χρήστο. Η φτώχεια φέρνει και την κρίνια, λέει. Έχουμε διαλυματάκι. Φωνάζω ο καπετάνιος εδώ. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Εδώ είμαστε, λοιπόν, τα λέμε. Είπαμε θα βγάλουμε την εκπομπή σήμερα μαζί εδώ με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Δοκιμίου.
Έτσι, θα τη βγάλουμε, θα τη βγάλουμε. Πρέπει να τη βγάλουμε, τι αλλιώ. Άκου, Χρήστο, τώρα μια έρευνα, αυτό που σας έλεγα, που έκανε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παιδιά, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άκου αριθμούς. Το 64%, γιατί αυτή η έρευνα έγινε από φιλάθλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά και της ΑΕΚ. Και της ΑΕΚ. Ερωτηθείς, λοιπόν, και από τις τέσσερις ομάδες. Λοιπόν, η έρευνα αυτή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτό ήταν το ερώτημα. Γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει και τι φταίει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το 64% απαντήσανε ότι η κυβέρνηση δεν αντιδρά στην διάλυση και στην παρακμή του πρωταθλήματος. Το 64% με την κυβέρνηση. Το 58% είναι η διαιτησία δεν είναι αμερόληπτη. Έκανα το. Εντάξει, τώρα λοιπόν. Το 47% το ελληνικό πρωτάθλημα είναι προϊόν, λέει, προσυνονόησης. Αχα. Το 91%, ακούστε τώρα παιδιά, μεροληψία, λέει, των διοργανωτών σε συγκεκριμένες ομάδες. Τώρα λέτε τώρα, κουτσάνες λέτε τώρα, σιγά μη συνοούνται τώρα, τώρα. Ποιος θα συνοηθεί τώρα, γίνονται, θα συνοηθεί ο χοντρός, λοιπόν. Το 65% ακούστε, η χαμηλή ποιότητα, το 85% τα κρούσματα βίας και το 85% η ανοχή της κυβέρνησης στην παραβατικότητα. Δεν τιμωρεί πάντα τους παραβάτες. Λοιπόν, έχουμε για την εικόνα τώρα του ποδοσφαίρου. Ακούστε, το 28% εικόνα, πολύ καλή. Πολύ κακή. Το 28,5% πολύ κακή. Το 27% κακή. Το 36% μέτρια. Το 7,5% είναι καλή και το 1%, ακούστε παιδιά, το 1% θεωρεί, το 1% θεωρεί ότι είναι εξαιρετική η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το 1% δεν τρέπεστε ρε, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε που βγάζετε αυτά τα γάλου. Δεν τρέπεστε. 1% παιδιά, 1% να λέει ότι είναι εξαιρετική και το 7,5% καλή. Ντροπή σας. Έχετε αυτό το ποδόσφαιρο. Τι ζητάτε δηλαδή. Και θέλετε να δείτε γιατί πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Ακούστε λοιπόν ερώτηση παιδιά. Ακούστε μάλλον απάντηση. Ακούστε απάντηση. Γιατί λέει θα πηγαίνατε στο γήπεδο και το 37,2% τι απαντά. Όταν αναμένονται λέει να γίνουν επεισόδια. Ωραία. Ακούστε τώρα. Ωραία. Γι' αυτό πηγαίνω στο γήπεδο. Το 37% πηγαίνει λέει όταν αναμένεται το 11% να είναι καθαρός ο αγώνας. Το 16% να είναι ένα ωραίο παιχνίδι και το 29% ποτέ δεν πατάει στο γήπεδο, ούτε να ρωτάει. Και βέβαια στην ερώτηση αν παρακολουθείτε ελληνικό ποδόσφαιρο, το 41% λέει όχι, φανταστείτε τώρα, το 23% λέει λίγο, το 17% λέει αρκετά, το 6,5% πάρα πολύ παρακολουθώ ποδόσφαιρο και το 11% πάρα πολύ ποδόσφαιρο παρακολουθώ. Δηλαδή, ούτε κάτω το 40% είναι αυτοί που πάνε λοιπόν στα γήπεδα. Οι άλλοι ούτε να ρωτάνε. Ούτε να ρωτάνε. Αλλά το ζητούμενο παιδιά είναι το 37% που πηγαίνει στο γήπεδο όταν θα γίνουν επεισόδια. Αυτές οι μεγάλες ομάδες. Τι είναι. Να ξεσαλώσουν. Γι' αυτό πήγε. Όπως λες, την έρευνα την έκανε, έγινε από μεγάλους συλλόγους. Βέβαια, από μεγάλους. Τέσσερις, δεν ρωτήσαν άλλους. Ναι. Τέσσερις μεγάλους. Λοιπόν, αυτοί έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτοί οι μεγάλοι συλλόγοι, να πω. Έχουν στρατό από πίσω. Δεν είναι φιλάθλοι. Δεν έχουν φιλάθλους. Έχουν στρατό. Κατάλαβες. Οπαδικό κίνημα. Οπαδικό κίνημα. Οπαδικό στρατό έχουν. Λοιπόν. Αλλά και γίνονται, θα που γίνονται. Δεν μπορεί να πάρει στο παιδί σου να πάρει γήπεδο. Ναι. Να λέει Χρήστο ότι το 1% είναι εξαιρετική μόνο. Το 1% είναι εξαιρετική το ποδόσφαιρο. Το 1%. Τι να πούμε τώρα. Πάλα από διοίκηση, από διοίκηση, από ΕΠΟ, από και εκεί. Είναι όλοι μέσα εμπλεκόμενοι. Ναι. Αυτή την έρευνα, παιδιά, δεν την κάνουμε εμείς. Έτσι δεν την έκανε εγώ στη Ρώση, ούτε ο Χρήστο, ούτε εγώ. Έτσι είναι μέσα από. Πανεπιστήμιο, δεν έγινε τώρα άψη βίση, εδώ γίνονται έρευνε για άλλα θέματα. Και όμω έκανε έρευνα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη για το ποδόσφαιρο. Το 1%. Καλό το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Το 1%. Και δεν τρέπονται λίγο. Δεν τρέπονται λίγο. Αυτά που λέει ο Χρήστος. Κοιτάνε πώ θα τα βάλουμε στην τσέπη. Ναι, θα τα βάλουμε στην τσέπη. Ποιο θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος. Του Λέοντος. Έτσι θα τα οικονομήσουμε. Ναι. Θα τα βάλουμε εδώ πέρα. Δεν του ενδιαφέρει για τίποτα. Ναι, και δεν μα νοιάζει αν είναι καλό το ποδόσφαιρο. Δεν μα νοιάζει αν θα παίζει λοιπόν.
Ναι, ναι. Ο σχωρημένος ο Λαμάρ μέσα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει. Μα εδώ, όπως είδες, έπαιξε ο Ολυμπιακός, Πανετολικός και ο Ολυμπιακός εδώ πέρα και διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός για την διαιτησία. Ο φίλος μας ο Θεοδωρίδης. Λοιπόν, και εμείς να είμαστε αυτό από τους μάρτυρες μέσα εδώ. Και να λέμε, να κάνουμε το σταυρό μας. Πού τους αδίκησε. Και αυτοί φαντάζονται να τους αδικούσε. Και βάγανε και τον διαιτητή. Και βάγανε και τον διαιτητή. Αυτά ήταν. Λοιπόν, πώς να πάει ο άλλος ποδόσφαιρος, πώς να πάει στην Κύπρο και τι να δει και τι να κάνει. Ταιριάζει καταστάσεις όλοι αυτά. Αλλά αυτό το κρατάμε έτσι. Αυτό το κρατάμε. Γιατί είμαστε 10η αγωνιστική και λέει αυτή η έρευνα εξαιρετικό 1% του ποδόσφαιρου. Το κρατάμε αυτό. Αυτά. Λοιπόν, να σας πω σήμερα ότι σαν σήμερα, ακριβώς παιδιά, σαν σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη λοιπόν, 2004 του Νοέμβριου, ο Πανατολικός κέρδισε τη Λαμία 2-0. Αλλά θέλω άλλο να σας πω εδώ. Κέρδισε τη Λαμία, ήταν εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Το 2004, τα πέτρινα χρόνια του Πανατολικού. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ατάκα πώς μπήκαν τα γκολ. Τεγούσης, Καλοκαίρης, Κουτρουμάνος, πάσα λοιπόν στο Ζαπαντιώτη και γκολ 1-0 για τον Πανατολικό. 4-5 αγρινιώτες εδώ μέσα. 5 αγρινιώτες. Προπονητής τότε βέβαια ήταν ο Βασίλης Ξανθόπουλος, γιατί θυμόμαστε τα πέτρινα χρόνια. Αλλά θέλω να σας πω πώς μπήκε λοιπόν το δεύτερο γκολ. Συνδυασμός Τεγούσης, Καλοκαίρη, Κουτρουμάνο και ο Ζαπαντιώτης λέει με σούτ έκανε το. Λοιπόν. Απλά έτσι πριν, αυτά πριν 10 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς πριν 10 χρόνια. Να σου πω, Χριστό, ναι. Το θέμα της ομάδας. Σχέσεις όσον αφορά με τον Δήμαρχο, με τον Δήμο, όσον αφορά του γήπεδου δηλαδή. Για το γήπεδο, αυτό ναι. Που να σας πω, ναι. Βέβαια η καινούργια δημοτική αρχή είναι καινούργια, έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια επαφή με τον Δήμο, να μας βοηθήσει για το γήπεδο. Μέχρι τώρα ζητήσαμε κάποια βοήθεια και την είχαμε, μπορώ να πω. Δηλαδή, μας ζητήσαμε να μας φέρει χώμα, αμόχωμα για το γήπεδο, το οποίο μας έχει εξυπηρετήσει. Θα θέλαμε, βέβαια, να το έχουμε στο πλευρό μας και σε άλλα θέματα. Δηλαδή, εμείς σαν διοίκηση έχουμε βάλει στόχο θα ανοίξουμε το θέμα, να γίνει μια μικρή εξέδρα τουλάχιστον. Για να κάθεται ο κόσμος. Να μας βοηθήσει ο Δήμος, βέβαια. Φωτισμό, διότι το δοκίμι είναι μια ανάσα από το Αγρίνιο. Δηλαδή μπορεί, όπως είπαμε, να έρθει ο κόσμος κάτω το βράδυ, το καλοκαίρι που κάνει ζέστη, με δροσούλα να κάνει το περίπατό του. Να έχει το φως, να βλέπει. Να γίνονται προπονήσεις το βράδυ ή κάποιος αγώνας το βράδυ. Δηλαδή είναι αδιανόητο δηλαδή, να μην έχει το δοκίμι που είναι ένα χιλιόμετρο από το Αγρίνιο να μην έχει εγκαταστάσεις οι οποίες να έρχεται ο άλλος και να τις ευχαριστεί. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το γήπεδο είναι δημοτικό. Αυτό το γήπεδο, από όσο ξέρω, ανήκει στο αεροδρόμιο. Είναι στο μετοχικό ταμείο στρατού, κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει, έχει παραχωρηθεί βέβαια στην κοινότητα το κήπεδο. Έχει παραχωρηθεί από ό,τι ξέρω. Και γι' αυτό το. Ξέρετε, στο λέω. Γιατί όταν έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο το καινούριο, ο άνθρωπος ο οποίος βέβαια μπήκε στο αθλητικό τομέα ήταν προτεραιότητά του να φτιάσει το μόνο γήπεδο που δεν έχει αυτή τη στιγμή χόρτο. Γιατί θεωρεί ότι του Καραπαπάει χόρτο. Ασχέτως αν είναι για. Λιβάδι. Αν είναι για μπουβάλια. Δεν μπορώ πώς παίζουν ποδόσφαιρο και μέσα. Ήταν προτεραιότητα να φτιάσει το γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου. Προτεραιότητα να φτιάσει το γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι, και κάπου πάει. Σταμάτησε η δουλειά γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν γεώτρηση, κάτι τέτοιο τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό σε ρωτάω. Αλλά οπότε ξέρω ότι Καραπαπά το γήπεδο είναι χωράφερο. Και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τζογάνης δίνει μάχες δηλαδή για να το συντηρήσει. Να βγάλει τι καινούργιο χορτάρι, τι να πω και εγώ. Κάνει τα πάντα δηλαδή για να παίζει η ομάδα και. Δεν είναι αυτό. Παίζουν και άλλες ομάδες μέσα. Δεν είναι ότι έρχεται και ότι παίζει ο Αστέρας π.χ. Πώς κουρεύεται αυτό. Παίζουν και άλλες ομάδες. Πώς κουρεύεται. Βάει πρόβατα μέσα. Νομίζω μπορεί να βάλει και πρόβατα. Τι να πω. Για να το κουρεύουν τα πρόβατα. Ναι, εντάξει, κάνει αγώνα ο άνθρωπος. Ξέρω τι γίνεται. Ο άνθρωπος είναι νυχθημερών για αυτό στο γήπεδο και αγωνίζεται. Άρα λίγο πολύ τα γήπεδα τα οποία έχουν στην παιδιά, η Δημοτική Αρχή θέλουν συντήρηση. Βέβαια. Και θα κάνουμε μια πρόταση σε αυτό. Ο Δήμος ή να αναθέσει κάποιον ιδιώτη, αν δεν έχει δυνατότητα ο Δήμος να τα συντηρεί.
σε κάποιον ιδιώτη. Να... Α, το πάρει σαν εργολαβία. Σαν εργολαβία, γιατί είναι τόσο γήπεδο. Είναι το Πανετολίου, δεν είναι το δικό μα μόνο. Είναι το γήπεδο Πανετολίου. Τι γήπεδο διαλύθηκε. Είναι στο καινούργιο. Το ίδιο πρόβλημα έχουν όλοι αυτοί. Κατάλαβε. Να σου πω κάτι. Πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί εδώ βλέπουμε το στάδιο, ναι, το οποίο τώρα έκλεισε μια μερίδα γιατί έγινε. Έγινε το στάδιο. Έγινε το στάδιο. Έγινε και δεν υπάρχει τίποτα συντήρηση. Τι να φτιάξει. Δεν υπάρχει σε αυτή την πόλη τίποτα. Ας τα ξεχάσουμε. Να διαφερθούν μόνο και να μην είμαστε μόνο, ξέρεις, για εκδηλώσεις, ξέρεις, για τέτοια. Ουσιαστικά. Να παρεύουμε. Φρουφρού και αρώματα. Τώρα για πανηγύρια καλή είμαστε. Φρουφρού και αρώματα είμαστε μπροστά. Και μια και αν είμαστε στα γήπεδα, παιδιά, θα σας πω τελικά ότι στο παιχνίδι της Παναχαϊκής με την ΑΕΚ θα γίνει λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Πατρών. Έτσι πήραν απόφαση τελικά, έτσι την Κυριακή. Και όπως μαθαίνω, λοιπόν, οι φίλοι της ΑΕΚ εδώ από την πόλη μας, μια και δεν έχουμε πρωτάθλημα, ετοιμάζουμε τα μπουγαλάκια τους να πάνε να δουν το παιχνίδι. Στο γήπεδο, βέβαια, όπως είπαμε, θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Πατρών Παναχαϊκή την Κυριακή, αυτό το παιχνίδι Παναχαϊκή ΑΕΚ. Ένα ζωηρό παιχνίδι και βέβαια οι φίλοι της ΑΕΚ ετοιμάζονται. Τώρα, να σας πω κάτι, μια και ανάφερε σε αυτό το θέμα, ότι άκουγα, δεις, Χρήστο μου, κατέκει λοιπόν η ΕΠΣ Χανίων. Α, οι σχέσεις με την ΕΠΣ καλά ήταν, καλές έτσι. Καλές ήταν. Καλές έτσι. Οι σχέσεις μας. Εγώ δεν έχω, ας πούμε, γνώμη, γιατί φέτος ασχολήθηκα με τον Απόλλωνα. Δεν έχω και γνώμη, ας πούμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει κάτι το πιο λεπτό. Με πτώ. Ναι. Αυτό το λέω γιατί εδώ η ΕΠΣ Χανίων βγήκε λοιπόν σήμερα και λέει: παιδιά, ακούστε τώρα. Βρήκε, λέει, σύριγγες στο γήπεδο του Χανίων με υπολείμματα αναβολικών. Λοιπόν, τι αναβολικά, τα λέτε κι εσείς τώρα έτσι δημόσια, τώρα τα βλέπει έξω, κόκκινα παιχνίδια, τα ξανακοκκινίζει, τι έχετε κάνει το ποδό, τι τα λες έτσι τώρα, πες. Λοιπόν, βρήκε λοιπόν υπολείμματα από ματζούνι, πες. Να μην το καταλάβουν οι ξένοι. Υπολείμματα από ματζούνι. Πάει στο διάλογο, έτσι δεν το καταλαβαίνουν τουλάχιστον. Δεν ξέρουν τι είναι τα ματζούνια έξω. Βγαίνεται λοιπόν, βγαίνει ο πρόεδρος εκεί, υπολείμματα λοιπόν αναβολικών. Είναι που είναι κατά διαόλου αυτό το ποδόσφαιρο, το κάνετε, το μαυρίζετε κι εσείς από εδώ και από εκεί. Και τι έγινε τώρα, εντάξει. Πήρε κάποιος ένα ματζουνάκι και λέει και είναι πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Υπολείμματα, λέει, αναβολικών. Εξέτασε ο πρόεδρος τη σύριγγα τι είχε μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Να σας πω κάτι τώρα. Είχαμε, παιδιά, είχαμε και δύο παιχνίδια σήμερα τα οποία ήταν παιχνίδια κυπέλου της αλφα-εθνικής κατηγορίας, έτσι, με όσες ομάδες. Η Ναύπακτος κέρδισε την Καμαρούλα 5-1, έτσι, και το Αγγελόκαστρο κέρδισε τον Αμφίλοχο με 1-0 με γκολ του Βαγενά. Με γκολ του Βαγενά. Έχουμε λοιπόν λίγα πλάνα, Κώστα, έχουμε από αυτό λίγα πλάνα. Θα δείτε λοιπόν το πώς έγινε αυτό το 1-0 για την ομάδα του Αγγελοκάστρου. Φτάνω να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Πολλές ομάδες εδώ, βλέπω Φλόγα, ΑΕΜ, Δόξα και Ιτωλικό, έχουν αλλάξει προπονητές. Ναι. Η μοίρα του είναι η μοίρα, είναι η μοίρα των προπονητών, έτσι. Η μοίρα των προπονητών. Βέβαια. Όταν δεν έρχονται αποτελέσματα, την πληρώνει ο προπονητής πάντα. Διώχνουμε και άσχετα αν φταίνει άλλοι, έτσι. Δεν μπορεί να φταίνει, είναι δική σου φταίνει πολλές φορές, είναι και ήδη οι παίκτες, ας πούμε, πιο πολύ. Και την πληρώνει ο προπονητής. Εξεταστείτε το θέμα, είναι ο προπονητής. Λέει προκειμένου τώρα τι να κάνουμε. Μπορεί να διώξουμε τους παίκτες, δεν γίνεται. Να διώξουμε τον προπονητή. Διώχνουμε τον έναν και τελείωσε η δουλειά. Πετυχαίνει αυτό. Πετυχαίνει στο αριστερικό ποδόσφαιρο. Τι να πω. Καμιά φορά πετυχαίνει, καμιά αποτυχαίνει. Απ' πιο πολύ αποτυχία. Δεν νομίζω τώρα ο προπονητής που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας και τα λοιπά να αλλάζει. Δεν είναι σωστό να αλλάζει δηλαδή σε ένα-δύο αγώνες, τρεις. Δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν φταίει ο προπονητής. Μπορεί να φταίνει κάτι άλλο. Μήπως δεν γίνεται καλή επιλογή από την αρχή του πρωταθλήματος.
αυτό είναι άλλο θέμα. Αν θα έκαναν κάποια επιλογή στον προπονητή. Αλλά να τον αφήνουν λίγο να φανεί η δουλειά του. Γιατί αυτό που είπε προηγουμένως, ότι αν έχουμε μια ομάδα και εγώ φέρω λοιπόν 10 παιχτάρες μέσα, δεν χρειάζεται ο προπονητής. Δεν χρειάζεται. Τι να μάθω προπονητής τώρα, να μάθει πώς του πάρουν την μπάλα ή πώς του τέρνει κτλ. Δεν χρειάζεται. Αν φέρουμε τώρα, άμα δεν του πάρουμε ποδοσφαιριστάς, αλλά αναγκαστικά. Αναγκαστικά στο τέλος με την παραμικρή άσχημη που θα έρθει, αυτός θα την πληρώσει. Βέβαια, προπονητής. Ο προπονητής. Και μιας και είμαστε λοιπόν στο ερασιτεχνικό, εδώ μαζί με τον Χρήστο, τι έχουμε τίποτα. Να πούμε και κάτι έτσι που θέλω να πω έτσι για τα διοικητικά μας εκεί. Να πω ότι έχουμε μια διοίκηση η οποία είναι κοντά στην ομάδα. Όλοι οι διοικούντες. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές, γιατί έχουμε και εθελοντές εμείς στον Απόλλωνα. Τι είναι αυτοί οι εθελοντές? Πρωτοπορία του Απόλλωνα. Τι είναι αυτοί, τι κάνουν αυτοί? Εθελοντές. Έρχονται και βοηθάνε στο γήπεδο. Καθαρίζουν το γήπεδο. Ναι. Βεβαίως. Έτσι, χωρίς αφιλοκερδός. Αφιλοκερδός, βέβαια. Με δικά τους έξοδα. Καθαρίζουν το γήπεδο. Παίρνουν τα μηχανήματά τους από τα σπίτια τους, όλα αυτά. Καθαρίζουν το γήπεδο. Μας βοηθάνε σε οτιδήποτε θέλουμε εκεί στο γήπεδο να φτιάξουμε. Στα εισιτήρια κάθονται εθελοντές, βγάζουν τα εισιτήρια και ό,τι άλλο χρειαστεί. Δηλαδή όλα φέτος είναι... Όλα δουλεύουν, ρολόι μπορώ να πω. Ρολόι και με αφιλοκερδό. Βέβαια, και να πω άλλη μια φορά ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε προπονητή το πάνω στο Τούρκα. Είναι κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για τον Απόλλωνα πάνω στο Τούρκα. Μάλιστα. Προχωράμε. Είναι κοσμή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το λέω επειδή είναι προπονητή μας, επειδή ξέρω και από άλλους, κοσμοί αυτή τη στιγμή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πάνω στο Τούρκα. Και μέσα από την εκπομπή σας θέλω να τον ευχαριστήσουμε. Και όχι βέβαια αυτό, θέλω από τα νούμερα τα οποία παίρνω εγώ, από τα νούμερα που παίρνω, από τα νούμερα και τη θέση αλλά και την επίθεση είναι ασφαλώς. Το δείχνει βέβαια. Είναι πάρα πολύ δείχνει τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, μιας και να σας πω παιδιά ότι έχουμε όχι αλλαγές, μία αλλαγή έχει γίνει. Το Σάββατο είναι τα παιχνίδια της Άλφαρης τεχνικής κατηγορίας, απλά ναύπακτος, μιας και θα αγωνιστεί, αγωνίζεται μάλλον στο κήπεδο του Αντιρίου, θα παίξει την Κυριακή. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή την οποία έχει γίνει. Όμερος λοιπόν Ακαδημία Ευηνοχωρίου, κανονικά το Σάββατο όλα αυτά τα παιχνίδια, Αγγελόκα στο Γαβρολίμνη, Δόξα Πανετόλιο, Δοκίμη Φλόγα. Δοκίμη Φλόγα, να καλέσω άλλη μια φορά το φίλαθλο κόσμο της περιοχής να έρθει. Διότι θα δει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Λάχιστα. Από δύο καλές ομάδες. Δεν έχουμε και τίποτα Σαββατοκύριακο. Και ευκαιρία. Είναι καλό καιρό θα έχει. Καλό είναι να έρθουν. Καλό καιρό γιατί αυτοί εδώ λένε αστραπές και βροντές και θα κατηγίνουν. Από ό,τι λένε τα μετεωρολόγοι μας, οι φίλοι μας, θα έχει καλό καιρό. Αλήθεια, να σε ρωτήσω κάτι. Μια και είσαι υπάλληλος αρχαιολογικής υπηρεσίας, έτσι. Ναι, ναι. Τι έχουμε τώρα, θα βρούμε τίποτα αρχαία εδώ. Πάνε εκεί, τι γίνεται, ψάχνουν εκεί. Αρχαία έχει τόπος μας, πάρα πολλά. Θα βγάλουμε αυτή τουρισμό. Έδειξε ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ κουβέντα. Βέβαια. Πρέπει να διαφερθούν οι έχοντες. Εμείς αυτοί ψάχνουν παιδιά να βρουν να πάρουν το. Είναι θέμα πολιτείας. Όλα αυτά. Το μνημείο του Μέγα Αλέξανδρου. Εμείς μήπως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το μνημείο του Λυσίμαχου. Του Λυσίμαχου. Να βγάλουμε κι εμείς ρε παιδιά τίποτα. Να έρχεται λίγο κοσμάκι σε αυτή την πόλη, εδώ σε αυτή την περιοχή. Όλο αρχαία έχει μίσημα. Αφού έδειξες το θέμα αυτό, να πω ότι ο νομός μας έχει πάρα πολλά αρχαία και αξιόλογα αρχαία και χρειάζεται τη προσοχή όλων. Δηλαδή οι θύοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, εδώ οι τοπικοί παράγοντες, θέλει να τα αναδείξουν. Πρέπει να αναδείξουν. Δεν το βλέπω αυτό. Γιατί είμαστε πολύ χαμηλά. Περιοχή. Μπράβο. Μόνο αίθουσες λοιπόν με αυτά. Έχουμε τόσα θέατρα καταρχήν. Ναι. Έχουμε ένα θέατρο σε στράτο που είναι μια ανάσα από το Αγρίνιο και δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Τώρα κάτι γίνεται. Κάτι έγινε τώρα τελευταία από ό,τι ξέρω. Και ας ελπίσουμε ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι. Αυτά τώρα ώστε να αξιοποιηθεί. Αυτό τώρα στο είπα έτσι λόγω. Έτσι, στο είπα λόγω του επαγγέλματος. Ναι, ναι, και καλά. Έκανε εντάξει, καλό είναι. Απλά δεν λέει κανένα. Δεν βλέπω να βγαίνει κάτι άλλο τίποτα, τα οποία δεν συζητούνται συχνά. Λοιπόν. Και για μουσείο να γίνει. Πού να γίνει. Και μουσείο να γίνει. Θα εκθέσουμε τα αρχεία που έχουμε στις αποθήκες μας. Εδώ δεν έχουμε νοσοκομείο μουσείο. Εντάξει τώρα, δεν έχουμε καρδιολόγο που λέμε. Δεν έχουμε καρδιολόγο. Εδώ είπαμε και άλλη φορά για ένα εμβόλιο στέλνουν Γιάννενα, ανάλογα την επιθυμία που έχει ο γιατρός Πάτρα ή εμβόλιο. Τι να πούμε, μουσεία. Καλά τα λέει ο Χρήστος, αλλά τέλος πάντων. Είπαμε, αυτή η περιοχή εδώ είναι ξεχασμένη, ούτε αρχαία ούτε νέα.
ούτε αρχαία ούτε νέα μας σώζουν, παιδιά. Έχουμε πάρει τις αποθήκες Παπαπέτρου εδώ και ναι, κοντεύουν να πέσουν. Δηλαδή, έχουν πάρθει για να γίνει μουσείο για να στεγαστούν όλα τα πολιτιστικά τέλος... δρόμενα εδώ του... της περιοχής μας και στο τέλος, στο τέλος και αυτή η αρχαία θα πέσουν. Θα πέσουν και θα είναι αρχαίο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, και να σας πω και τα παιχνίδια. Είπαμε λοιπόν για τα παιχνίδια που θα γίνουν το Σάββατο. Η Δόξα Καινουρίου έχει αλλάξει πρόεδρο. Έτσι, Θόδωρος λοιπόν Τσιλιμέκης είναι από τώρα πρόεδρος. Μια Δόξα που παλεύει να βρει λοιπόν άσπρη μέρα. Άλλαξε προπονητή, διώχνει ποδοσφαιριστάς, άλλαξε πρόεδρο. Μακάρι στο τέλος λοιπόν να τα καταφέρει. Να τα καταφέρει. Αυτά τώρα όσον αφορά για τα. Να σας πω και κάτι, ότι οικογενειακό διπλό θα παίξει ο Πανατολικός. Ένα ξυμούδιασμα, όπως το λέμε πολλές φορές, μάλλον με την ΚΑΠΑ 20 Σαββατοκυριακό, για το ξυμούδιασμα, το οικογενειακό ξυμούδιασμα. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει ο Κώστας εδώ, έχει ένα μικρό βιντεάκι. Έχω να σου πω κάτι τώρα να γελάσω. Πες τι θες να πεις. Κάτι... Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά εσένα. Για τώρα για αυτά τα πράγματα. Για την πρόσκληση που μας κάνετε και να πω ότι είστε οι μόνοι που ασχολείστε. Ναι, Χρήστο, είσαι ο πρώτος. Με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έτσι ενεργά, ας πούμε. Είναι βέβαια και άλλοι βέβαια, αλλά... Ανοίγουμε αυτή τη σελίδα, κάθε Τετάρτη θα έχουμε... Εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί αξίζει ο κόπος να βγάλετε όλα τα προβλήματα του τουριστικού προσφέρου να βγουν προς τα έξω. Προς τα έξω. Βέβαια. Και, και η πολιτεία ασκύψει και λίγο σε εμάς τις φουκαριάριδες να μας βοηθήσει. Α, καλά. Έτσι, εντάξει, θα σας βοηθήσει. Γιατί όπως είπαμε, όπως βλέπεις, έρχονται οι καραβιές που δεν χρειαστούν να παίξουν. Θα σας βοηθήσει η Παναγιά. Έχει πλακώσει πολύ μαυρίλα. Πολύ μαυρίλα. Έτσι ακριβώς. Όχι ότι είμαστε ρατσιστές, έτσι. Αλλά το λέμε. Θα σας βοηθήσει η Παναγιά σας, Χρήστο. Παναγιά θα σας βοηθήσει. Μια και ενέφερες προηγουμένως για τα, όσον αφορά για τα αρχαία τάφους και τα λοιπά, άκου να δείτε τι γίνεται σήμερα, Χρήστο. Κάνει παρέμβαση ο συνήγορος του πολίτη για το τέλος ταφής, παιδιά. Ακούστε. Και όχι μόνο αυτό, θα αρχίσει, λέει, από εδώ και πέρα η κυβέρνηση θα θεσπίσει να πληρώνεις, λέει, κάθε χρόνο για τον, τώρα το πω έτσι λαϊκά, και τον τάφο του πατέρα, της μάνας, θα πληρώνεις λοιπόν, ναι, πώς είναι το έμφυα. Θα πληρώνεις και εκεί. Τετραγωνικά με τα τετραγωνικά. Τετραγωνικά. Ναι. Ακούστε, παιδιά, ακούστε που φτάσαμε. Θα πληρώνουμε τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα τα πληρώνει. Θα τα πληρώνει ο πεθαμένος, θα τα πληρώνει η κόρη, θα τα πληρώνει ο γιος, θα τα πληρώνει λοιπόν η χείρα. Και αν δεν έχει πληρονόμους, λοιπόν, θα έχει πληρονόμους, θα πηγαίνει η απόδειξη, θα πηγαίνει σε αυτό που είναι μέσα. Θα πηγαίνει στον άδειο. Στον άδειο. Ακούστε, ρε παιδιά, τι κάθονται και σκέπτονται. Ακούστε λοιπόν τι σκέπτονται. Με αποτέλεσμα σήμερα τα πήρε λοιπόν, παρόλο που είναι κρατικό, δικό του κρατικό λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη, τα πήρε στο κρανίο και κάνει παρέμβαση πάνω σε αυτό το θέμα. Έλφια θα πληρώνει λοιπόν, θα πληρώνει λοιπόν για το νεκροταφείο, θα πληρώνει τον τάφο. Τι να πούμε εδώ, τι να πούμε. Και μη χειρότερα. Τι να πούμε, όλα τα έχουμε, σε αυτό τα 4-5 χρόνια όλα τα έχουμε πέρασει. Με αυτά και με αυτά όμως, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από μένα, τον Χρήστο τον Κασαντζή που είναι ο πρόεδρος του Απόλλων Δικημίου, τον Κώστα τον Τζερόνι, να έχετε λοιπόν ένα καλό βράδυ. Γεια σας και μια φορά να σας ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Τώρα και εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τον Απόλλωνα. Ευχαριστώ έτσι, πολύ. Και την Κυριακή, το Σάββατο μάλλον να πεθαίνει. Όλοι στο γήπεδο να πεθαίνει. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλά.